Κύριε Ζαλατζίδη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πέστε μου κάτι. Γιατί λέτε Ιούδα αυτό που σας ψήφισε? Μα είπαμε, δεν θα ψηφίσουμε κανένα. Όταν λέμε δεν όχι. Αυτός ήταν ο Ιούδας ο προδότης, ο Σκαριώτης. Δηλαδή πήγε και σας ψήφισε και θα βρήκε τον πελάτου. Ποιος δεν ήθελα να ψηφίσει. Εγώ δεν ζητάω ψήφους. Δεν ζητάω υποψήφιους βουλευτές. Πολιτευτείτε. Πολιτευτείτε και εσείς τα κορόιδα οι δημοσιογράφοι. Πολιτευτείτε. Μόνο ο Παναϊτόπουλος είναι έξυπνος και εσείς είστε χαζοί. Κατεβαίνει για την 10η φορά να πούμε στις εκλογές. Έχει μεγάλη πείρα. Έχει μεγάλη πείρα. Σε κάθε εκλογές λαμβάνω μέρος. Σε κάθε, ναι. Τρεις φορές με αποκλείσανε από τις ευρωεκλογές. Εμάς τώρα γιατί μας την πέφτετε, γιατί τα βάζετε μαζί μας? Γιατί εσείς ξεσηκώνετε τον κόσμο. Σας ακούει ο κόσμος, δεν ακούει τον πολιτικό. Εσείς τον βγάζετε στην τηλεόραση. Εμένα 13 χρόνια έχω το κόμμα. Ακριβώς 21 είναι τα γενέθλια του κόμματός μου. Και γι' αυτό και γιορτάζω σήμερα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Μέχρι τώρα, 13 χρόνια, δεν με ξέρατε. Τώρα, τι σας πείραξε εσένα η μία ψήφος και με ενοχλήθηκες και με ενοχλήσεις? Όχι, είναι αξιοπερίεργο, δεν μας πείραξε καθόλου. Δεν είναι περίεργο, περιβλακία είναι, είστε βλάκες, Ναι, σωστό, εντάξει, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Συμφωνούμε. Να σου πω, και εμείς το λέμε ότι είμαστε βλάκες, δεν το λες μόνο εσύ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που σε ψήφισε για τον λες Ιούδα, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Μα όταν λέμε δεν θα ψηφίσουμε, γιατί ψηφίζετε? Δεν το ξέρω ο άνθρωπος, δεν το ξέρω, δεν ήξερε τη γραμμή. Όποιος είναι. Ιούδας. Ορίστε, κατάλαβες, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι τυχαίος, εγώ τον παραδέχομαι. Και θέλω να έρθει εδώ να κουβεντιάσουμε και από κοντά. Έχει δίκιο που δεν τον βγάζαμε τόσο καιρό. Τώρα θα σας ρωτήσω, την άδεια του κόμματος ξέρετε που είναι? Ούτε, δεν ξέρουμε, όχι. Άλλα κόμματα τρέχουν και ψάχνουν να βρουν ψήφους και αυτός το ψηφίζει και του λέει σε Ιούδας. Σε απαράδεκτο. Εντάξει, εθνική οδός, Καλαμπάκα, Γρεμινάδια, Ταύρος, Καρμπερδεσκάλης. Εντάξει. Τι είναι την υπηρεσία?